για το πρώτο εξάμεινο βρέθηκαν 6-10, μεταξύ αυτών Ιατικό Μέτρο και η Τρένοσέ, με την απόκλησή τους να μεταφράζεται σε 6,7 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, τους στόχους ξεπέρασαν οργανισμοί όπως ΟΣΕ. Μακριά από τους στόχους τους βρέθηκαν για άλλη μια φορά οι περισσότερες από τις 11-10 που παρακολουθεί το Υπουργείο Οικονομικών, καταγράφοντας συνολική απόκληση στο πρώτο εξάμεινο του 2013 κατά 6,7 εκατομμύρια ευρώ ή ποσοστό 2,8%. Έτσι το πλεόνασμα που πέτυχαν ήταν 232 εκατομμύρια εναντί στόχου 238 εκατομμυρίων, τη στιγμή μάλιστα που το κόστος μισθοδοσίας έχει μειωθεί κατά 7,68% από το στόχο. Οι ΔΕΚΟ πρέπει να πάψουν να αποτελούν οργανικό συστατικό κομμάτι του κράτους. Οι ΔΕΚΟ είναι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσα από συγκεκριμένες επιχειρήσεις με σκοπό να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα προς τον Έλληνα φορολογούμενο, προς τον Έλληνα καταναλωτή. Αυτό το οποίο κάνει μια ΔΕΚΟ θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο μπορεί να το κάνει μια άλλη οποιαδήποτε επιχείρηση με τους ίδιους ή καλύτερους όρους. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις των ΔΕΚΟ ήταν η ΕργοΣΕ που παρέκλεινε κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ ή 69,5% από το στόχο και η Αττικό Μετρό με 15 εκατομμύρια ή 20,3%. Οι υπόλοιπες εταιρείες ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οδικές συγκοινωνίες, η Τρένοσέ και ο ΕΛΓΑ. Ενώ τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, που είναι ένα βήμα πριν την αναδιάρθρωση, και η κοινωνία της πληροφορίας δεν απέστειλαν στοιχεία. Όταν μια επιχείρηση δεν πιάνει τους στόχους που της έχουν επιβληθεί, δύο τι να μπορεί να συμβαίνουν. Ή οι στόχοι να είναι πολύ αισιόδοξοι και συνεπώς εξωπραγματικοί, ή η διακίνηση να απέτυχε. Στην περίπτωση των ΔΕΚΟ παρατηρούμε ένα σημάδεμα από τον μπάχαλο του παρελθόντος. Οι όποιες αποκλίσεις ελπίζω να μην αποτελέσουν πρόσχημα για πωλήσεις, αλλά για περαιτέρω νοικοκύρεμα. Στον αντίποδα βρέθηκαν τρεις εταιρείες που ξεπέρασαν τους στόχους. Ο ΣΕ που πέτυχε 47,6 εκατομμύρια περισσότερα, η ηλεκτροχημική Κίμης με 527.000 ευρώ και η ΓΕΟΣΕ με 10.300. Πάντως το Υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι η μέση απόκληση είναι διαχειρίσιμη. Οπότε και αναμένεται η αντιμετώπιση των 10 που δεν πέτυχαν τους στόχους να είναι ελαστική. Καθώς μάλιστα φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο σύστημα.